Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα αλλάξουμε τα φώτα της Nanolift, τα οποία έχουν χαλάσει γιατί μου χάλασε το controller. Πάμε λοιπόν να τα βγάλουμε από το port bagage για να κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Είναι αυτή εδώ πέρα η σακούλα από την iStorm, γιατί τα συγκεκριμένα τα πουλάει μόνο το συγκεκριμένο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία, την οποία ξαναβάζω στη σακούλα, γιατί πρέπει να ανεβούμε επάνω, να ξεκολλήσουμε τα παλιά φώτα, να κολλήσουμε τα καινούρια και να ξεκινήσει η διαδικασία της συναρμολόγησης. Για πάμε λοιπόν. Είμαστε εδώ λοιπόν με τη σακούλα, της iStorm, όπως είδατε και προηγουμένως, και εδώ πέρα μέσα εννοείται πως έχουμε το κουτί, αυτό είναι και βαρύ εντωμεταξύ. Το κουτί από το προϊόν το συγκεκριμένο το οποίο θα ανοίξουμε είναι τα Nanolift Shapes. Όσον αφορά τα σχήματα, αυτό εδώ πέρα είναι το Triangles και αυτό εδώ επίσης είναι το Starter Kit. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε και τα αυτοκόλλητα τα οποία θα ανοίξουμε. Σας το δείχνω εδώ ότι δεν ανοίγει, είναι κλειστό, οπότε θα το ανοίξουμε τώρα μαζί. Εγώ είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τα υπόλοιπα βίντεο που κάναμε μπροστά από τον ίδιο αυτόν τοίχο, αυτός πλέον είναι άδειος, είναι βαμμένος και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε και μία γραμμή κίτρινο, αυτό εδώ πέρα είναι κίτρινο. Είναι μία από αυτές τις χαρτοτενίες που κολλάμε για να μην βάφεται ο τοίχος. Την έχω κολλήσει εγώ εδώ πέρα για να μπορέσω να έχω ευθεία μία γραμμή τέλος πάντων που να με καθοδηγεί για να μπορέσουμε να κολλήσουμε τα συγκεκριμένα. Έχω εδώ πέρα επίσης και τα παλιά τα φώτα, τα συγκεκριμένα τα φώτα τα οποία είναι τα canvas, αυτά εδώ πέρα λέγονται canvas και είναι τα τετράγωνα. Συγκριτικά με αυτά εδώ πέρα που όπως βλέπετε είναι τα τρίγωνα, θα σταματήσω να τα χρησιμοποιώ και θα σταματήσω να τα χρησιμοποιώ γιατί αυτά έχουν ένα, θα το φέρω τώρα, ένα τετράγωνο, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα κάτω έχει κάποια μικρά γραμματάκια που αυτό εδώ είναι ο ελεγκτής. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι που ρυθμίζει τα πάντα, πέραν το ότι αφήνει το ρεύμα να περνάει για να μπορεί να παίρνουν και τα υπόλοιπα τα τετράγωνα ρεύμα και να λειτουργεί. Αυτό εδώ πέρα ορίζει τα χρώματα που θα πάρουν, την ενέργεια την οποία θα έχουν, το φωτισμό, την ένταση, τα πάντα. Αυτό χάλασε. Οπότε λοιπόν, οι επιλογές μου ήταν οι εξής. Ήταν να πάρω ένα καινούριο το οποίο κάνει 30 ευρώ. Ήταν να πάρω τώρα που ήταν, όχι τώρα, τότε που ήταν το Black Friday, να πάρω και ένα άλλο πακέτο το οποίο ήταν αυτό εδώ πέρα μαζί με άλλα 3 τέτοια τετράγωνα, άρα να επεκτείνω από τα 9 και να πάω στα 12. Είτε στο δικό μου το μυαλό, το πιο λογικό από όλα ήταν να μην πάρω αυτό με τα 30 ευρώ που είναι ο ελεγκτής που ήθελα και να πάω να πάρω το πακέτο με ακόμη 9, 8 συν τον ελεγκτή και να πάω συνολικά στα 17. Τελικά κατέληξα να πάω να πάρω ένα καινούριο με 9, απλά είναι τα τρίγωνα και αυτά είναι που θα κολλήσουμε τώρα και φυσικά εδώ πέρα από πίσω έχω και τις φωτογραφίες που βλέπατε συνέχεια στον τοίχο πίσω μου. Θα κολλήσουν και αυτές αφού κολλήσουμε τα τρίγωνα, άρα λοιπόν πάμε να τα ανοίξουμε, πάμε να δούμε τις βασικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα, για να μπορέσω να τα κολλήσω και να αρχίσω να τα χρησιμοποιώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια για το πώς είναι, πώς φωτίζουν, πώς θα φαίνονται τα χρώματα και οι αλλαγές που θα επιλέξουμε να κάνουμε, άρα πάμε να το δούμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχω την σακούλα, πάμε να βγάλουμε από μέσα τη συσκευασία τη συγκεκριμένη. Σας το βάζω εδώ αυτό για να μπορέσουμε να το δούμε. Έχω εδώ πέρα και το απαραίτητο κοπίδι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτά. Πάμε λοιπόν να κόψουμε τα αυτοκόλλητα. Αυτά εδώ είναι έτοιμα. Ωραία. Αυτή είναι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι η συσκευασία. Βλέπετε και εδώ πέρα τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα είναι στο Connect Plus. Το Connect Plus είναι ο τρόπος που επικοινωνούν και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Κάποιες ακόμη λεπτομέρειες. Εδώ πέρα κάποιες ακόμη λεπτομέρειες. Όπως επίσης βλέπουμε ότι από πίσω μας δείχνει και κάποιες επιλογές. Εφόσον έχουμε διαφορετικούς αριθμούς από τρίγωνα, 9, 15, 10 ή οτιδήποτε, κάποιους τυχαίους συνδυασμούς. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε.
Έλα, έλα. Εγώ πάντα το φοβάμαι το συγκεκριμένο, για να σας πω την αλήθεια. Μην κάνει κανένα μπαμ και μετά ψαχνόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι από μέσα η πρώτη εικόνα. Με αυτό εδώ πέρα συναντιόμαστε. Εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, μας δείχνει επίσης κάποιους τυχαίους και πιθανούς συνδυασμούς. Από πίσω μας λέει Discover Limitless Lightning. Και πάμε να προχωρήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα ένα φυλάδιο, το οποίο είναι ο Quick Start Guide, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και πάμε να ανοίξουμε λίγο αυτά. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, εδώ έχουμε τον φορτιστή. Ο φορτιστής αυτός, εδώ από ό,τι βλέπετε, δεν έχει τις πρίζες, άρα από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει κάπου να έχει τα βίσματα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αναλόγως του αν θέλουμε ευρωπαϊκό, ναι, να τα. Έχει να κάνει με ευρωπαϊκό, με αμερικάνικο και γενικότερα με διαφορετικούς τύπους πρίζας. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε τα τρίγωνα. Εδώ πέρα τι μας λέει? Apply pressure to center, use circular motion. Μας λέει για 30 δευτερόλεπτα. Αν το δούμε και από πίσω, λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι οι συνδετήρες ή οι συνδέσεις, όπως θέλετε να το πείτε, με τις οποίες συνδέουμε το ένα τρίγωνο με το άλλο, όπως επίσης συνδέουμε, θα πρέπει να έχει εδώ κάπου, να το συνδέουμε, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι για να συνδεθεί με το ρεύμα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά, θα τα βγάλω όλα ούτως ή άλλως. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα πράσινο, αυτό πρέπει να είναι το αυτοκόλλητο της Nanolith. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι. Και συνεχίζοντας, επίσης μέσα στο κουτί έχουμε αυτά εδώ πέρα που είναι οι συνδέσεις, ή όπως θέλετε να τα πείτε ξανά, αυτά με τα οποία συνδέουμε το κάθε τρίγωνο με το επόμενο για να μπορέσει να μεταφέρεται το ρεύμα για να λειτουργούν. Εδώ πέρα έχουμε τα αυτοκόλλητα που κολλάμε επάνω στα τρίγωνα για να μπορέσουμε αυτά να τα στερεώσουμε σε κάποια επίπεδη επιφάνεια. Αυτά μπαίνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ. Και αυτό, αυτό γυρνάει. Α, πολύ βολικό. Αυτό εδώ, αν το δείτε, εδώ έχει μια τύπου εσοχή. Άρα έρχεται το συγκεκριμένο, κουμπώνει εδώ, δείτε το έτσι, και μετά αυτό το κολλάμε στον τοίχο. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Αυτό εδώ, αν το δείτε, έχει το άνοιγμα κλείσιμο, μείον, συν, άρα λογικά από εδώ πέρα είναι που αυξομειώνουμε την ένταση από το φως. Εδώ αυτό πρέπει να είναι τύπου το play για να παίζουν τα χρώματα, αυτό πρέπει να είναι αυτό που είχα και στο άλλο, να επιλέγετε τυχαία μια σκηνή. Και εδώ είναι για τη μουσική, το πατάμε από ό,τι καταλαβαίνω εφόσον παίζει μουσική, για να μπορέσει να συγχρονίζεται με αυτό που ακούγεται και αναπαράγεται, άρα να μπορούν τα φώτα να αναβοσβήνουν αναλόγως και αντιστοίχως. Τι άλλο έχουμε εδώ? Και άλλοι συνδετήρες. Okay. Άρα το μόνο που έχει μείνει να βγάλουμε είναι τα φώτα. Ναι. Για πάμε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, τα φώτα είναι αυτά. Δείτε τα εδώ. Αυτά από ό,τι βλέπω έχουν και κάτι χαρτάκια ενδιάμεσα, φαντάζομαι, για να μην κρατσουνιούνται. Άρα λοιπόν έχουμε, σας τα φέρνω εδώ, 2, 4, 6, 8 και 9 με αυτό. Είναι το πακέτο αυτό εδώ, όπως το βλέπουμε. Άρα πάμε να δούμε τώρα τα βασικά χαρακτηριστικά από τα συγκεκριμένα τρίγωνα. Έχω λοιπόν στα χέρια μου ένα από τα 9 τρίγωνα της Nanolith. Αυτά εδώ πέρα είναι τα τρίγωνα NEL 47. Εδώ πέρα λοιπόν έχω ανοίξει τις λεπτομέρειες στο tablet μου για να μπορέσω να σας τα πω, γιατί είναι πάρα πολλές για να μπορώ να τις θυμάμαι. Αρχικά να πω το εξής. Τα συγκεκριμένα τα τρίγωνα βγαίνουν, βασικά το συγκεκριμένο, το shapes, βγαίνει σε 3 σχέδια. Είναι το τρίγωνο που βλέπετε να κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, είναι ένα πιο μικρό τρίγωνο το οποίο έχει ένα λευκό πλαίσιο γύρω του, όπως επίσης βγαίνουν και σε εξάγωνα. Αυτά τα τρία μεταξύ τους μπορούν να συνδεθούν όλα, μπορούν όλα να δουλέψουν, μόνο που εδώ πέρα έχουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Και πάμε λίγο να δούμε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά.
Το συγκεκριμένο τρίγωνο έχει μία. Όχι διάμετρο, η διάμετρο είναι για τον κύκλο. Έχει ένα πλάτος το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι στα 23 εκατοστά. Το ύψος τους ωστόσο είναι στα 20 εκατοστά. Όσον αφορά το βάθος τους, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχουμε δύο διαφορετικά μεγέθη, είναι 0,6 χιλιοστά και είναι 0,6 χιλιοστά αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο. Αυτό που βλέπετε εδώ. Εάν προσθέσουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα το τρίγωνο, να σας το δείξω έτσι, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα καλά, όπως βλέπετε στο τρίγωνο έχουμε αυτό εδώ πέρα το άσπρο και έχουμε και αυτά εδώ πέρα τα οποία πάνε προς τα πίσω, που είναι οι βάσεις που με αυτόν τον τρόπο ακουμπάει εδώ πέρα, όπως βλέπετε πάνω στον τοίχο. Με τις επεκτάσεις αυτές προς τα πίσω, είναι συνολικά στο 1 εκατοστό, έχει βάρος 141 γραμμάρια, ενώ αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, που είναι το ρεύμα, έχει ένα καλώδιο, του οποίου το μήκος είναι στα 2,5 μέτρα. Είναι με output στα 42 Watt. 42 Watt σημαίνει ότι έχουμε έναν χ περιορισμό ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων σχεδίων. Υπολογίστε ότι το κάθε σχέδιο καταναλώνει 1,5 Watt από ρεύμα. Το κάθε τρίγωνο δηλαδή, ή τέλος πάντων το κάθε πάνελ, καταναλώνει 1,5 Watt. Άρα δηλαδή έχουμε έναν περιορισμό στο πόσα μπορούμε να συνδέσουμε σε έναν φορτιστή τέτοιο, μπορούμε να συνδέσουμε το μέγιστο 28 τέτοια. Γιατί εφόσον συνδέσουμε 28 τρίγωνα, σημαίνει ότι καλύπτεται το μέγιστο που μπορεί να αποδώσει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ωστόσο, σε ένα πάνελ, σε έναν ελεγκτή, ο ελεγκτής από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό το μικρό που είδαμε και προηγουμένως, σε έναν τέτοιο ελεγκτή μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι 500 πάνελ. Μπορούμε δηλαδή να συνδέσουμε μέχρι 500 με διαφορετικούς φορτιστές ή με διαφορετικά τέτοια 28 αναμονάδα, τον οποίο το σύνολο θα πάει στα 500 και θα ελέγχονται με έναν ελεγκτή. Εδώ πέρα επίσης έχουμε μία θερμότητα φωτός, από ό,τι βλέπω, μεταξύ 1200 Kelvin και 6.500 Kelvin. Μπορούν να βγάλουν περισσότερα από 16 εκατομμύρια χρώματα, ενώ όσον αφορά την γκάμα, το εύρος, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς λέγεται, είναι σε RGBW. Το κάθε πάνελ βγάζει 80 lumen, μπορούν να δουλέψουν μέχρι 25.000 ώρες, ενώ επίσης τα συγκεκριμένα συνδέονται με το modem μας με 2,4 συχνότητα. Δεν μπορούν να παίξουν στην πεντάρα, στα 5 GHz, υποχρεωτικά πρέπει το modem μας να εκπέμπει τα 2,4, ιδάλλως δεν θα μπορούμε να τα συνδέσουμε με το κινητό μας και να τα διαχειριζόμαστε μέσα από εκεί. Θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε υποχρεωτικά μόνο και μέσα από αυτό. Υπάρχει ειδική εφαρμογή, είναι η εφαρμογή της Nanolift, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε σε iOS, όπως επίσης μπορούμε να κατεβάσουμε σε Android, μπορούμε να το κατεβάσουμε επίσης και σε Mac, όπως και σε Windows, έχουν και εκεί ειδική εφαρμογή. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από το Apple HomeKit, έτσι λέγεται, με Amazon Alexa. Μπορούμε επίσης να τα ρυθμίσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε με Google Assistant. Υπάρχουν και κάποιες ακόμη επιλογές για να μπορούμε τα συγκεκριμένα να τα χειριστούμε. Εγώ λοιπόν τώρα θα πάω αυτά να τα συνδέσω, να κολλήσω τα αυτοκόλλητα που χρειάζεται από πίσω για να μπορέσω να τα συνδέσω στον τοίχο, ούτως ώστε αυτό να αρχίσω να το χρησιμοποιώ, άρα θα δούμε τα πάντα. Έχω λοιπόν στα χέρια μου τον φορτιστή. Πάω να ανοίξω τα συγκεκριμένα, γιατί για να μπορέσω να συνδέσω το πρώτο τετράγωνο, το οποίο θα χρησιμοποιήσω σαν βάση πάνω στο οποίο θα πατήσουν μετά όλα τα υπόλοιπα, πρέπει φυσικά να έχω συνδέσει το φορτιστή, γιατί εφόσον κολλήσει το συγκεκριμένο, μετά δεν θα μπορεί να ξεκολλήσει. Καθότι όταν ήρθε η ώρα να βάψω τον τοίχο, για να αλλάξω το χρώμα και ξεκόλλησα τα προηγούμενα, τα canvas, τα τετράγωνα, ξεκόλλησα μαζί και ο τοίχος. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Άρα λοιπόν το παίρνουμε αρχικά. Εγώ αυτό θα το συνδέσω εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε.
Εμένα αυτή τη στιγμή με βλέπετε να έχω κολλημένο ήδη το ένα τρίγωνο από πίσω μου, αλλά για να μην κάνετε το ίδιο λάθος που έκανα και εγώ, μία μικρή και μεγάλη συμβουλή σας δίνω. Πριν ξεκινήσετε να τα κολλάτε, θα καθίσετε να φτιάξετε ακριβώς το πώς θέλετε να τα κολλήσετε, δηλαδή να έχετε είτε σε μια φωτογραφία πάνω σε κάποιο τραπέζι ή σε κάποιον καναπέ ή οπουδήποτε το σχεδιάγραμμα για το πώς θέλετε να τα κολλήσετε, γιατί εγώ έκανα το λάθος και το συγκεκριμένο που είναι το πρώτο το κόλλησα, βέβαια αυτή τη στιγμή είναι εντάξει, αλλά το κόλλησα κάνοντας το μέγα λάθος να μην βάλω τον συνδετήρα τον συγκεκριμένο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα έπρεπε με κάποιον τρόπο να το τραβήξω λίγο ή να το κάνω κάπως πίσω για να μπορέσω να κολλήσω το συνδετήρα, για να μπορεί να περνάει το ρεύμα. Άρα λοιπόν εσείς τι πρέπει να κάνετε, πρέπει αυτά να τα φτιάξετε κάτω κάπως σε ένα σχεδιάγραμμα, αυτό που λέμε στα αγγλικά layout, για να ξέρετε πώς θα συνδεθούν, ούτως ώστε να έχετε μια ιδέα του ανάλογα με το σχήμα που θα δώσετε, που εδώ από πίσω, σε ποιο από τα 2, 4, 6 αυτά, θα κολλήσετε τα συγκεκριμένα για να μπορεί να μεταφέρετε το ρεύμα. Άρα, μεγάλη, τεράστια προσοχή, μην κάνετε το λάθος που έκανα και εγώ. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια όσον αφορά τα συγκεκριμένα τα τρίγωνα, τα οποία σας τα ξαναδείχνω εδώ πέρα, είναι ότι αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να είναι αυτό που χρησιμοποιούμε βασικά για να στερεώσουμε το τρίγωνο στον τοίχο, πέραν το ότι βλέπετε ότι γυρίζει, μπορούμε απλά να το βγάλουμε. Αν αυτό το βγάλουμε, σαφώς αυτό δεν μπορεί να στερεωθεί με αυτό. Μπορούμε ωστόσο να χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ, αυτές εδώ πέρα τις επιφάνειες, και πάνω σε αυτές τις επιφάνειες να κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα διπλής όψης για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο και το έχουμε βγάλει, μπορούμε απλά έτσι όπως είναι εδώ που βλέπετε, σας το δείχνω ξανά από εδώ. Μπορούμε απλά να το πάρουμε, να κάνουμε έτσι, να το πατήσουμε και είναι έτοιμο. Ξανασυνδέεται και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάλι. Είμαι λοιπόν έτοιμος, έχω εδώ πέρα το τρίγωνό μου και όλα μου τα τρίγωνα, γιατί τα έχω εδώ πέρα παραταγμένα επάνω στο γραφείο μου, ακριβώς με το σχέδιο στο οποίο θέλω να το τοποθετήσω στον τοίχο. Έχω κολλήσει τα αυτοκόλλητα, έχω βάλει τους συνδετήρες μου και είμαστε έτοιμοι. Μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσετε τα ίδια προβλήματα με μένα. Ο συνδετήρας, αυτό λοιπόν εδώ πέρα, μπαίνει πάντα στο τρίγωνο το οποίο θα κολλήσουμε πρώτο. Άρα δηλαδή, άμα θέλω να κολλήσω ένα τρίγωνο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα είναι προκειμένο, θέλω να το βάλω εδώ και μετά εδώ πέρα θέλω να συνδέσω ένα άλλο τρίγωνο, σημαίνει ότι το συνδετήρα θα τον βάλω στο πρώτο τρίγωνο. Σας το λέω γιατί εγώ μπερδεύτηκα ακόμα και τώρα που έφτιαχνα το σχεδιάγραμμα κάτω στο γραφείο μου και παρότι έβλεπα το σχέδιο έλεγα εντάξει, οκ, θα βάλω το συνδετήρα στο τρίγωνο το συγκεκριμένο που αυτό εδώ πέρα είναι ένα τελευταίο τρίγωνο και δεν θα συνδεθεί κάποιο άλλο σε αυτό και έλεγα εντάξει, θα το συνδέσω με αυτό και αυτό μετά θα το συνδέσω με αυτό, αλλά αυτό είναι πριν από αυτό, που σημαίνει ότι εδώ πρέπει να μπει ο συνδετήρας για να έρθει να κουμπώσει αυτό από πάνω και να γίνουν ένα σχήμα. Μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να σας μπερδέψει. Σας το λέω απλά γιατί την πάτησα. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί εσύ να μην το προσέχεις πολύ. Δεν έχετε άδικο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε ωστόσο να κάνουμε τη σύνδεση, να τα κολλήσουμε για να δούμε το τελικό σχήμα και πώς θα φαίνονται. Φυσικά τελευταίο, αλλά από τα πιο σημαντικά για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση, είναι ο ελεγκτής, το controller ή όπως θέλετε να το πείτε. Αυτό εγώ βλέπετε ότι έχω αφήσει το συγκεκριμένο για να μπορέσω να το κολλήσω. Δεν χρειάζεται να κολλήσουμε κάποιο αυτοκόλλητο για το συγκεκριμένο γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Οπότε απλά πάμε, το κουμπώνουμε και είναι έτοιμο. Και αυτό εδώ πέρα είναι το σχέδιο τελικό. Εγώ εδώ πέρα ενδιάμεσα φυσικά θα κολλήσω ξανά
τους πίνακες μου για να μπορέσουμε να έχουμε το τελικό σχέδιο που θέλω να δώσω και πάω να τους κολλήσω για να επανέλθω και να δούμε το τελικό σχέδιο. Ήρθε η ώρα λοιπόν που τελείωσα. Αυτό εδώ πέρα είναι το συνολικό, τα φώτα της NanoLeaf. Δεν τα έχω συνδέσει ακόμα, θα τα συνδέσουμε ευθύς αμέσως. Και έχω συνδέσει και τις φωτογραφίες που είχα ζητήσει να μου στείλουν από δεν θυμάμαι ποια εταιρεία. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ πίσω μου είναι το καινούριο background για τα βίντεο, είναι το καινούριο μου φόντο όταν θα τραβάμε τα βίντεο στο συγκεκριμένο. Θέλω να πιστεύω ότι θα δείξει πάρα πολύ ωραίο, γιατί και για το χρώμα προσωπικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί μου αρέσει. Και το σχήμα το καινούριο με τα τρίγωνα μου αρέσει πάρα πολύ στο πώς έχει καθίσει, αλλά πάω να το συνδέσω απευθείας για να μπορέσουμε να δούμε πώς φαίνονται και τα φώτα και τα πάντα. Τα φώτα λοιπόν όπως βλέπετε είναι έτοιμα, παίζουν ήδη με τα χρώματα και έχουν επίσης και το εκπληκτικό που μπορούμε να κάνουμε. Αν πατήσουμε ένα από αυτά, όπως βλέπετε αλλάζουν χρώμα, γιατί είναι ευαίσθητα και στην αφή. Το ίδιο ευαίσθητα βέβαια ήταν και τα πριν που είχα τα τετράγωνα. Και τώρα θα δοκιμάσουμε το εξής. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο, βλέπετε πως όσο εγώ μιλάω, αλλάζουν και τα χρώματα από πίσω μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ βολικό. Πιθανότατα τώρα με όλα τα φώτα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή αναμένα να μην φαίνονται όλα τέλεια. Άρα θα πάρω αυτή τη στιγμή να σβήσω τα φώτα για να δούμε πώς φαίνονται. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι τα τελικά αποτελέσματα. Εδώ πέρα βλέπετε σε ένα δωμάτιο με τον ελάχιστο δυνατό φωτισμό που μπορώ να έχω τα φώτα σβηστά, με τα κάδρα κατευθείαν και αυτά κολλημένα. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχω συνδέσει και έχω σετάρει κατευθείαν τα NanoLeaf Shapes, είναι αυτό εδώ πέρα, στο tablet. Άρα λοιπόν, εάν εδώ πέρα πατήσω το συγκεκριμένο, μου ανάβει και τα φώτα. Βλέπετε ήδη ότι έχουν αρχίσει να αναβοσβήνουν και να αλλάζουν χρώμα. Τα συγκεκριμένα να πω ότι με το που ανοίξανε, στην αρχή λίγο με τρομάξανε γιατί νόμιζα ότι δεν παίζανε και δεν δείχνανε κάτι. Ωστόσο, να έχετε στο νου σας ότι αυτά εδώ πέρα με το που τα συνδέσουμε κάνουν αρχικά ένα update για να τραβήξουν το τελευταίο firmware και μετά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Σαφώς, μέσα από την εφαρμογή, εφόσον πατήσουμε να μπούμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές σκηνές τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτή που είναι επιλεγμένη είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα και έχει και αυτό το πλαίσιο γύρω της που δείχνει ότι είναι επιλεγμένη. Μπορούμε ωστόσο, αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο, να σας επιλέξουμε το waterfall. Και βλέπετε εδώ πέρα, τα φώτα σβήσανε και έχουν αρχίσει ήδη. Αυτό είναι με την κίνηση και καταγράφει το πώς μιλάω εγώ για να μπορεί να παίζει χρώμα. Θα πάμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε το εξής. Εδώ στο πλάι βλέπετε ότι έχει μία νότα. Η νότα σημαίνει ότι το χρώμα αναβοσβήνει, το φως γενικότερα και το χρώμα αλλάζει και αναβοσβήνει καθώς μιλάμε. Στα υπόλοιπα, εάν επιλέξουμε κάποιο, σημαίνει ότι τα χρώματα θα παίζουν συνεχόμενα. Να σας παίξω, να σας βάλω το blaze. Δείτε αυτό εδώ πέρα τώρα. Αναβοσβήνει μόνο του, αλλάζει χρώματα μόνο του, χωρίς να επηρεάζεται από το πώς μιλάω εγώ. Τα φώτα λοιπόν από πίσω μου είναι έτοιμα, είναι ρυθμισμένα, είναι αναμένα. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται καθαρά, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω τα φώτα όλα γύρω μου αναμένα. Ωστόσο, τα είδαμε και προηγουμένως, φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Σας το ξαναδείχνω, είναι τα NanoLeaf Shapes, τα Triangles, και αυτό εδώ πέρα είναι το Starter Kit με 9 τριγωνάκια μαζί με το controller. Από εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε να σβήσουν. Βλέπετε ότι έχει φύγει εντελώς πλέον το φως τους. Μπορούμε να επιλέξουμε να ανάψουν, όπως αντίστοιχα μπορούμε να επιλέξουμε να χαμηλώσει η ένταση του φωτός που εκπέμπουν και αντίστοιχα έχει δίπλα άλλο κουμπί που μπορούμε να επιλέξουμε να παίξει κάποια άλλη σκηνή χρωμάτων και παλέτα χρωμάτων και σαφώς μπορούμε να επιλέξουμε και τη μουσική η οποία παίζει ανάλογα με το πώς μιλάω και το πώς καταγράφει τον ήχο της φωνής μου, το βλέπετε πώς αναβοσβήνει και αυτό βέβαια κινείται πάλι με σκηνές και με συγκεκριμένες παλέτες χρωμάτων. Οπότε αν το ξαναπατήσω, μας αλλάζει τα χρώματα τα οποία παίζουν και βλέπετε ότι τώρα παίζει κάποιο άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως επίσης μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να επιλέξουμε τα συγκεκριμένα αναλόγως της έντασης του φωτός που έχουμε στον χώρο στον οποίο τα έχουμε εγκαταστήσει, να χαμηλώνουν την έντασή τους ή να την αυξάνουν. Γιατί αυτό εδώ πέρα έχει έναν ambient light sensor, έναν αισθητήρα φωτός κοινός, ο οποίος μπορεί να καταλαβαίνει την ένταση που έχουμε γύρω-γύρω στον χώρο που βρισκόμαστε και να αυξομειώνει αντίστοιχα την ένταση από εδώ.
Σαφώς μπορούμε να κατεβάσουμε και άλλες σκηνές για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας σκηνές με τα χρώματα που θέλουμε για να αλλάζουν και να κινούνται σύμφωνα με αυτό που θα ρυθμίσουμε εμείς. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από την Anolive και τα triangles, τα shapes, τα οποία είπαμε ότι μπορούν να συνδυαστούν τρία σχέδια ξεχωριστά. Μπορούμε με έναν φορτιστή να έχουμε 28 τέτοια τρίγωνα ή γενικότερα 28 σχέδια και μπορούμε με ένα controller, είναι αυτό το πέρα το μικρό που βλέπετε, να ρυθμίσουμε μέχρι 500. Αυτά από εμένα, είμαι ο Γκρίξια της καρδιάς σας, καλή συνέχεια. Ό,τι θέλετε και όσο μπορώ να σας βοηθήσω, εννοείται και το ξέρετε ότι μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.